Είδαμε μια υπερπροσπάθεια από την πρώτη περίοδο που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος, αλλά φάνηκε ότι και το μυαλό της ομάδας στο τέλος έχασε τη συγκέντρωσή του και οι δυνάμεις σιγά σιγά έφευγαν. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά. Παλέψαμε το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κάναμε μια τρομερή προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο ελληνικό μπάσκετ που θέλουν να παίξουν με την νοημοσύνη μας, με τον υδρότα μας, με την προσπάθειά μας. Τι να κάνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να συνεχίσουμε να παλεύουμε απέναντι σε όλους και σε όλα. Αλλά είναι κρίμα γιατί υπάρχουν παίκτες και σε αυτή την ομάδα που έχουν ιδρώσει για την εθνική ομάδα, έχουν ιδρώσει για την Ελλάδα, έχουν ιδρώσει για το ελληνικό μπάσκετ, έχουν ιδρώσει για να φέρουν επιτυχίες στην Ελλάδα. Και είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, να παίζουν κάποιοι έτσι με την νοημοσύνη μας, με την προσπάθειά μας, όπως είπα και πριν, με τον ιδρώτα μας, και να μην μας αφήνουν να χαρούμε ένα άθλημα το οποίο αγαπάμε, το οποίο κάνουμε από μικρά παιδιά και το οποίο προσπαθούμε να προσφέρουμε κάθε μέρα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάνατε τεράστια προσπάθεια για να μείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έπρεπε να κάνετε και να μην αποσπαστείτε. Είδαμε πάρα πολλές φορές, ακόμα και στο Χόλι Τόμσον, ο οποίος είχε τις πιο έντονες αντιδράσεις, να προσπαθείτε να τον συγκρατήσετε. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει πια, όχι μέσα σε αυτό που κάνατε μέσα στο παρκέ, αλλά πέραν αυτού? Καταρχήν, κάναμε ένα τρομερό βήμα μπροστά σήμερα. Δώσαμε μια μάχη πραγματικά έτσι όπως θέλουμε να παίζουμε. Δείξαμε το χαρακτήρα μας και την ταυτότητα που είχε αυτή η ομάδα χρόνια ολόκληρα τώρα. Και έχει χρόνια ολόκληρα τώρα. Ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε σύγκριση με τις τελευταίες μας αποδόσεις στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε είναι μια καλή αρχή να κρατήσουμε, να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Γιατί ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς και η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη ακόμα. Και μια τελευταία ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι για έναν αθλητή από τη στιγμή που τοποθετήθηκες και έτσι όπως τοποθετήθηκες να κατεβάσει παροπίδες και να συγκεντρωθεί σε αυτό που πρέπει να κάνει, σε αυτό που του ζητάει ο προπονητής, αυτό που ξέρει ότι είναι το σωστό, χωρίς το μυαλό του να κάνει δεύτερη σκέψη ή να τρέχει αλλού? Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε ένα staff, ένα προπονητικό staff και ένα προπονητή που προσπαθεί να μην ασχολείται με αυτά, να μας κρατάει συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπα και πριν και θα το πω και άλλη μια φορά, όταν παίζεις με την νοημοσύνη κάποιου είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν είναι καθόλου επαγγελματικό και δεν είναι καθόλου στο ωραίο του αθλητισμού. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.